αγαπημένες μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο, με την αισθαντική φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, έδωσαν χρώμα και φως στη χθεσινή βραδιά στο Ηρώδιο. Η δημοφιλής ερμηνεύτρια τραγούδησε με την ψυχή της για τη στήριξη της Ένωσης των 10 Σωματείων μαζί για το παιδί, που βοηθά και περιθάλπτει 10.000 παιδιά. Μια συγκινητική βραδιά, πολύ συγκινητική βραδιά, πολύ ζεστή. Και παρόλο που η Αθήνα πέρναγε δύσκολα σήμερα, η επαφή με το κοινό ήταν παρηγορητική και αισιόδοξη. Στη συναυλία που είχε τον τίτλο «Παίζουν μια λέξη» από το ομώνυμο τραγούδι των Μάνου Χατζηδάκη και Αλέκου Σακελάριου, που ακούστηκε στην ταινία «Λίμωνο στους νέους», πλάι στην Ελευθερία Αρβανιτάκη εμφανίστηκαν ο Νίκος Πορτοκάλογλου και ο Βασιλικός. Πέντε χιλιάδες θεατές χειροκρότησαν με ενθουσιασμό τους καλλιτέχνες, οι οποίοι εμφανίστηκαν αφιλοκερδώς, αφού όλα τα έσοδα θα διατεθούν στην Ένωση μαζί για το παιδί. Είμαι κι εγώ φαν του «Μαζί για το παιδί» και χάρηκα πάρα πολύ και την εθέρια ύπαρξη της Ελευθερίας. Είναι μία φωνή που με μαγεύει, μία φωνή που με ταξιδεύει, μυρίζει Ελλάδα. Τους τρεις καλλιτέχνες συνόδευσε η Ορχήστρα των Κυκλάδων, που έχει έδρα τη Σύρο, υπό τη διεύθυνση του δημιουργού της, Νίκου Κυπουργού.